Το φάουλ το οποίο εκτέλεσε ο Παυλίδης δυνατά. Με το στήθος προσπάθησε να την πάρει ο Δρακόπουλος. Έπεσε και για την κόντρα. Ο Σταφυλίδης άνοιξε για τον Τζανφίλογλου. Ο Τζανφίλογλου ο οποίος κάνει το πλασέ και είναι το 1-1. Για μια φάση την οποία διαμαρτύρονται οι Λαρισαίοι παίχτες. Όμως ο Τζανφίλογλου ήταν αυτός που έκανε το 1-1. Βγαίνει γρήγορα, κερδίζει την μπάλα για τον Κουζιώτη, αυτός για τον Γκρούνιτς. Μπροστινή παλιά για τον Πάτε, ο οποίος έχει χώρο μπροστά του, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Πάτε ετοιμάζεται για τον πλασέ, καθυστερεί. Τελικά ήταν λάθος ο πλασέ, πρόλαβε ο Σταφυλίδης, έβαλε την κόντρα και είναι το κόρνερ. Έτσι λοιπόν η Λάρισα έφτασε πολύ κοντά στο 2-1, αλλά ο Πάτε καθυστέρησε απελπιστικά. Ο Σταφυλίδης πρόλαβε, έβαλε την κόντρα και τελικά κατέληξε κόρνερ η μπάλα. Πάτε, σέντρα. Εκεί βρίσκεται ο Κρούνιτς, περνάει μπάλα, κεφαλιά και τελικά μόλις δίπλα από τα δοκάρια του Μαυρίδη και πάλι στην κεφαλιά ο Αβραμούλης. Μαρκάρεται από δύο παίχτες και δεν δίνει φάουλ ο διαιτητής. Ο διαιτητής ο οποίος στο δεύτερο μήχρονο, ο κύριος Τριανταφύλλης, έχει αλλάξει άρδη τα σφυρίγματά του. Και ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος, ο οποίος πέφτει στη γωνία του και διώχνει το σούτ αυτό του Σαφιλίδη. Ο διαιτητής βέβαια σφυρίζει να διακοπεί το παιχνίδι.